Την ώρα που ο νομός Ρεθύμνου παρουσιάζει σχεδόν καθημερινά αυξημένα κρούσματα κορονοϊού, καταγράφοντας αρνητικές πρωτιές πανελλαδικά, με το πρόβλημα να εστιάζεται πέρα από την πόλη και στην ενδοχώρα, η ορεινή κομμόπολη του Μιλοποτάμου έδωσε τη δική της σκληρή μάχη για να φτάσει σήμερα στο σημείο να μετρά περίπου 6 ενεργά κρούσματα και το 60% του πληθυσμού της να είναι εμβολιασμένο. Ο Δήμος Ανογείων, που το τρίμηνο Φεβρουαρίου-Απριλίου λόγω κόκκινου ήταν σε lockdown, σήμερα έχει περάσει στην αντίπερα όχθη, καθώς έχει πλέον εκπαιδευτεί καλά, συνειδητοποιώντας την αξία του εμβολιασμού. Η εικόνα η οποία μου έχει δοθεί από τον ΕΟΔΗ την προηγούμενη Δευτέρα ήταν ότι υπήρχαν 6 ενεργά κρούσματα. Όχι 6 νέα κρούσματα, 6 ενεργά κρούσματα. Όταν η αριθμή είναι μικρή, όταν δηλαδή το 3 γίνει 6, μπορεί να ακούσει άλλους ότι έχουμε μια αύξηση 100%. Αλλά είναι εντελώς λογικό, διότι 6 άτομα μπορεί να είναι μέσα σε ένα σπίτι. Αλλά κυρίως λόγω του ότι έχει δημιουργηθεί ένα πολύ καλό εμβολιαστικό τείχος, είμαι ανήσυχος. Καμία σχέση με αυτό που ήμουν το Φεβρουάριο, όπου ο κόσμος ήταν ανεμβολίαστος. Ο Δήμαρχος Σωκράτης Κεφαλογιάννης τονίζει στην Κρήτη TV πως οι συγχωριανοί του δοκιμάστηκαν πολύ με τα εμβόλια, όμως δεν το έβαλαν κάτω. Και αυτό διότι όταν το Μάρτιο άνοιξε το εμβολιαστικό κέντρο των Ανογείων, διαθέτοντας μόνο το εμβόλιο της Αστραζένεκα, οι περισσότεροι ανογενοί, αν και του γύρισαν επιδεικτικά την πλάτη, δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια. Επιστρατεύτηκαν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, ακόμα και οι νέοι του χωριού, και έτσι, σε αντίθεση με το Αμάρι και τον Άι Βασίλη, που επίσης διαθέτουν μόνο το συγκεκριμένο εμβόλιο, το οποίο δεν κάνουν, πήγαν στο Κέντρο Υγείας Περάματος, στο Ρέθυμνο αλλά και στο Ηράκλειο, προκειμένου να εμβολιαστούν με το Pfizer. Εμείς έχουμε ενεργούς κατοίκους στα Νόγια γύρω στους 2.000. Αν υποθέσουμε ότι είναι 300 άτομα κάτω από 18 χρονών που δεν εμβολιάζονται. Αν υποθέσουμε ότι γύρω στα 300 άτομα έκαναν τον κύκλο της ανοσίας λόγω του ότι νοσήσαν στο σύνολό τους ή γενικά τους πρόσωπα. Και με δεδομένο ότι έχουν εμβολιαστεί γύρω στα 900 άτομα, αντιλαμβάνεστε ότι το ποσοστό μας είναι πάρα πολύ ψηλό και πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο και της Ελλάδας. Ωστόσο όμως, όπως είπα και στο Ρέθυμνο στη συνάντηση, και τα Νόγια και το Ρέθυμνο και οι πόλεις και τα χωριά είναι ανοιχτές κοινωνίες στην Κρήτη και υπάρχει ένας συγχρονισμός της πόλης με την ενδοχώρα. Άρα λοιπόν το ποσοστό δεν έχει κανένα νόημα να είναι ασφαλές σε μια περιοχή μικρή, πρέπει να είναι στο σύνολό της η Κρήτη. Οι συνέπειες του κορονοϊού για τους κατοίκους των Ανογείων δεν εστιάζονται μόνο σε θέματα υγείας αλλά και στην οικονομία του τόπου. Η εστίαση, η διαμονή και ο κτηνοτροφικός τομέας ακόμα κλειδονίζονται, όμως η προσπάθεια της ανάκαμψης συνεχίζεται. Ωστόσο, θεωρώ ότι είμαστε σε μια καλή βάση για να μπορέσουμε να το επόμενο διάστημα και αν όλα πάνε καλά, γενικότερα, να μπορέσουμε και εμείς να ακολουθήσουμε ένα καλό τρένο ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Ανογείων έχει ήδη έτοιμη τη λίστα με τους ανεμβολίαστους πολίτες και τους κατάκητους ηλικιωμένους, ώστε να τρέξει ο εμβολιασμός τους από την ερχόμενη εβδομάδα με τα κινητά κλιμάκια υγείας.